Πώς βλέπετε το αποτέλεσμα της επόμενης Κυριακής? Την άλλη Κυριακή ετοιμαστείτε για τρέξιμο οι δημοσιογράφοι. Αρχίζει το παιχνίδι. Από τον πανικό που υπάρχει, και τον είδαμε χθες στον κύριο Σαμαρά, ο Σαμαράς όταν αισθάνεται πάρα πολύ δυνατός, είναι η αυτή του σώματος, έτσι, τεντώνει πολύ τα χέρια ότι είμαι καλά. Όταν βλέπεις και κάνει έτσι το χέρι σαν τον Καραγκιόζη, σημαίνει ότι κάτι δεν του πάει καλά. Επομένως δεν του πάει καλά, το βλέπει. Εγώ πιστεύω ότι τα πράγματα θα είναι έτσι, που θα προκαλέσουν συζήτηση του τι γίνεται, τι πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να γίνει. Ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος πρέπει να παραμερίσουν. Από τη στιγμή που έχουν υπογράψει την επιστολή Λαγκάρτ, όπου δηλώνουν υποταγή λέγοντας ότι δεν θα αλλάξουμε εμείς, δεν θα αρνηθούμε ποτέ την πολιτική ένα του μνημονίου, τέτοιο πράγμα έχουν υπογράψει μαζί με τον Παπαδρέα, δεν μπορεί να είναι στο παιχνίδι. Να μην βάλουν σπίτια τους, αλλά να παίξουν ένα ρόλο σαν τον Καραμαλή σήμερα ή τον Παπαδρέα κάπου στην άκρη. Αν δεν ανοίξει η αστική δημοκρατία, αν δεν γίνει 1909, αν δεν γίνει 1952, 64, 74, εάν δεν ανοίξει η αστική δημοκρατία, τότε θα εγκλωβιστούμε σε επόμενες εθνικές εκλογές ανάμεσα στα δύο άκρα, ενώ τη Χρυσή Αυγή και κάποιες συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ τον βάζω όλο το ΣΥΡΙΖΑ στα άκρα, αλλά κάποιες συνιστώσεις. Άρα λοιπόν θα εγκλωβιστούμε σε τέτοια λογική. Τσίπρας, για να τα πω τα πράγματα με το όνομά του. Ο Τσίπρας σαν Τσίπρας σήμερα, αυτό που είναι ο Τσίπρας, εμένα με φοβίζει περισσότερο για την φιλοαμερικανική του πολιτική παρά για οτιδήποτε άλλο. Ο Τσίπρας δεν πρόκειται να φύγει από την Ευρώπη, όπως δεν έφυγε και ο κύριος ΕΟ και ΝΑΤΟ, ίδιο συνδικάτο, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Δεν έχω τέτοιες φοβίες εγώ καθόλου. Φοβάμαι όμως ότι κάθε μέρα που θα περνάει, έτσι, και δεν θα είναι μακρύ στο χρονικό διάστημα, ο Λαφαζάνης θα παίρνει τα επάνω του, ο σκληρός, ο σταλινικός Λαφαζάνης, που δεν ξέρω λοιπόν τι μπορεί να γίνει μέσα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό λοιπόν μια αστική δημοκρατία, ένα 1909, και τότε διεξοδίθαμε και τότε βρέθηκε η λύση. Υπάρχει ένα βιβλίο του συνεργάτη σας, που ήταν και υποψήφιος με το ευρωψηφοδέλτιο το δικό σας, του κύριου Κίρτσουκ, το οποίο έχει βαρύς χαρακτηρισμό για τον Πρωθυπουργό. Πέρα από την απορία που μου κάνει εμένα ο κύριος Κίρτσος κατεβαίνει πλέον με το ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, σας είχε αποκαλύψει ο κύριος Κίρτσος, γιατί ονομάζει τον αρχιδιευθωρέα, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Σαμαρά, ότι είναι μέσα συστήματα, διαπλοκή, δεν θυμάμαι ακριβώς. Από ό,τι μιλάει, το έχετε διαβάσει το βιβλίο αρκετά καλά. Λοιπόν, σχόλιο για αυτό το Θεόδωρο. Εκτιμώ απεριόριστα τον Γιώργο Κίρτσο. Κάναμε μια συμφωνία για εκείνες τις εκλογές και ήταν απολύτως συνεπής. Θεωρώ τον Γιώργο τον Κρίτσο από τις καλύτερες παραδοσιακές γραφίδες, αν και προέρχεται από τον χώρο αριστερότερα του κ. Μιχόπουλου. Τον σέβομαι πάρα πολύ. Τον σέβομαι πάρα πολύ. Όμως, αυτά που λέει στο βιβλίο είναι σοβαρά πράγματα. Λέει ότι είναι ο μεγαλύτερος, πώς το λένε, διαπλεκόμενος. Είπε ότι είναι το καλύτερο εργαλείο διαπλοκής με τους ολιγάρχες. Αυτά τα περιγράφει μέσα. Και τα περιγράφει με επιχειρήματα και όχι τυχαία. Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό και τίμιο ο Γιώργος ο Κίρτσος, κάτι το κάνει αυτός που μπορεί να το κάνω εγώ, να μοιράσει 41 αντίτυπα στους 41 υποψηφίους του, να ξέρουν οι άνθρωποι που έχουν μπλέξει. Που έχουν μπλέξει. Δηλαδή λέει ότι είναι ο χειρότερος της διαπλοκής. Και πράγματι χαρίζει από εδώ, χαρίζει από εκεί. Κάνει ό,τι είναι να εξυπηρετήσει τον Κογκλέβιο, το κάνει φιλοτίμος ο κύριος Σαμαράς, προκειμένου να τον κρατήσουν στην καρέκλα. Πριν από λίγες μέρες η κυρία Ντόρα Παγκογιάννη στο Sky, νομίζω ήταν, είχε πει ότι. Και δεν το είπε για να το μειώσει, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μικρό κόμμα με την έννοια ότι των ποσοστών. Δηλαδή, διαφωνώ ριζικά με την κυρία Παγκογιάννη. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι μικρό κόμμα. Το κόμμα Σαμαρά είναι μικρό κόμμα. Δεν είναι Νέα Δημοκρατία αυτό. Ναι. Σας παρακαλώ πολύ, είναι το κόμμα του Σαμαρά. Το οποίο ήρθε ως επιβίτορη στη Νέα Δημοκρατία. Συμφωνείτε απόλυτα με τον κόμμα Κλαμάνη, έτσι. Ο οποίος το ονομάζει Νέα Πολιτική Άνοιξη. Εντάξει, Νέα Πολιτική Άνοιξη. Αλλά δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Η πλατιά Νέα Δημοκρατία, την οποία πειράτησα εγώ, του Αβέροφ και του Μητσοτάκη, δεν έχει τίποτα με αυτή τώρα την τζόντα που κυβερνάει το Μέγαρο Μαξίμου. Τελείως διαφορετικά πράγματα. Λοιπόν, αν κάποια στιγμή τα πράγματα πάρουν άλλη τροπή, και να είναι το τελευταίο ερώτημα αυτό, και γίνει ένα ευρύτερο προσκλητήριο σε αυτό που λέμε ευρύτερο χώρο παράταξη. Εσείς θα δηλώσετε παρόν. Και υπό ποιες συνθήκες? Βασίλη μου, μισό λεπτό. Αυτό είναι ένα πράγμα. Ποιος να πάει στο μικρό κόμμα που έγραψε η κυρία Παγκόνια? Δεν είναι αυτό. Εγώ λέω μια μεγάλη αστική δημοκρατία. Που δεν είναι ανάγκη να είναι κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν είναι κομμάτι της Δημοκρατίας, και γιατί ο συναγερμός ήταν κομμάτι του Λαϊκού Κόμματος. Όχι. Κάτι καινούριο. Προχωράμε προς τα εμπρός. Ανοίγουμε
την οριστικά δημοκρατία. Τέλος δηλαδή για τον Γιώργο Κατζαφέρη το κεφάλαιο Νέα Δημοκρατία. Οριστικά τέλος η Νέα Δημοκρατία, όχι για τον Κατζαφέρη, για το σύνολο των δημοκρατών. Από συνήθεια και συμπόνια πάνε τώρα. Τον βλέπω τον άνθρωπο, τη σύρετε. Συμπόνια είναι. Δεν υπάρχει ψήφος ενθουσιασμού. Λοιπόν, από τις ψήφους που θα βρει ο κ. Σαμαράς, μία θα είναι ψήφος ενθουσιασμού. Μόνο μία. Δεν και αυτή θα είναι τη Γεωργία, θα είναι του Άδωνη Γεωργιάδου. Δεν το συμπαθείτε και πολύ τώρα. Μην μιλήσει τώρα.